Καλησπέρα, Άλεξ. καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Πώς πάει η δεύτερη ομάδα, για πες μας, δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ, μιας και ολοκληρώσατε μόλις και την προπόνηση. Η δεύτερη ομάδα κάνει προπονήσεις, περιμένει κάποια στιγμή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τα ίδια όπως πέρσι, τα ίδια και χειρότερα. Σιγά, τα ίδια πράγματα. Τέλη Νοέμβρη φτάνουμε, Άλεξ, σιγά, τι έγινε, εντάξει. Μέχρι τον Ιανουάριο, εντάξει, έχουμε τον δρόμο ακόμα. Δεν έχετε κάποια, κάποια ενημέρωση, δεν έχετε, στο περίπου δηλαδή, πότε θα ξεκινήσει? Όχι, όχι, τίποτα απολύτως. Ο προγραμματισμός, οι υποδομές στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο, οι Έλληνες παίκτες κτλ. Όλα αυτά. Και πώς κρατάτε τώρα τους ποδοσφαιριστές να έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον? Από την όρεξή τους. Αυτοί έχουν όρεξη τα παιδιά, γι' αυτό. Πώς να τους κρατήσουμε εμείς? Άμα δεν είχαν όρεξη και με το δίκαιο τους μπορούσαν να πούνε, εντάξει, ρωτάνε τα παιδιά πότε ξεκινάμε, έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά τι να τους πούμε. Ναι. Κάνουμε προπόνηση, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε σε κάποια κατάσταση με τα φιλικά, ναι, με ό,τι ομάδες μπορούμε να βρούμε, με όποια ομάδα έχει ρεπό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Κάτω νομίζω στο Νότο γίνεται το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξεκινήσει. Όχι, ούτε κάτω. Ούτε εδώ. Όχι. Και πέρσι όταν ξεκίνησε, ας πούμε, στο Νότο, εμείς περιμέναμε κάποια στιγμή, είχαμε τελειώσει και περιμέναμε πέντε παιχνίδια που χρωστούσε η Καλονή τώρα, κάποια ομάδα, να πότε θα τα κάνουν και πότε θα βγει, με ποιον παίζουμε ημιτελικό, κάτι τέτοιο. Αύριο, από ό,τι με ενημερώνουν, για να ενημερώσω και σένα, εδώ ένας συνάδελφος έχει η Football League συνεδρίαση με θέμα το πρωτάθλημα νέων. Για να δούμε τι θα, αν θα βγει ένας προσκαπνός εκεί. Αύριο κάνουμε συνεδρίαση, αποφασίσουμε μεθαύριο. Εκεί στα Χριστούγεννα περίπου θα δούμε τι θα κάνουμε. Μιας και σε έχουμε έτσι. Πες μας λίγο, υπάρχει υλικό από τερματοφύλακες το οποίο έχει προοπτική με αυτούς που συνεργάζεσαι, αυτούς που γυμνάζεις δηλαδή τώρα εσύ? Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτές τις ηλικίες είναι κάπως περίεργα τα πράγματα, γιατί η πρόοδος των παιδιών είναι από χρόνο σε χρόνο. Ναι. Δηλαδή μπορεί άλλα να δείχνουν φέτος και του χρόνου μέσα σε, δηλαδή να είναι στην ΚΑΠΑ 17 και ξαφνικά σε ένα χρόνο να βλέπεις έναν άλλο τερματοφύλακα που μπορεί να μπορεί να σταθεί οπουδήποτε. Ναι. Από την περσινή, ας πούμε, ομάδα έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα ο Αρβανίτης. Ο Ντίνο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν τερματοφύλακες, από και πέρα είναι και το τι θα ζητήσει η πρώτη ομάδα πάντα. Έτσι, ναι, αυτή είναι που αποφασίζει εάν θα πάρει κάποιον από τη ΚΑΠΑ 19 να την ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Γιατί και τα περιθώρια είναι χρονικά. Δεν μπορούν να είναι σε μια ομάδα στην ΚΑΠΑ 19 για 2 ή για 3 χρόνια. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 19 είναι για ένα χρόνο, άντε 2 το πολύ. Σωστά. Ανάλογα με την ηλικία τους. Πάντως ο Ντίνο Αρβανίτης, με τον οποίο έχεις δουλέψει και τον ξέρεις, από ό,τι μαθαίνουμε πάει και πάρα πολύ καλά και στην πρώτη ομάδα και δεν αποκλείται να γίνει και επαγγελματίας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, αντανακλά και τη δική σου τη δουλειά. Εντάξει. Αντανακλά στη δική μου τη δουλειά. Εγώ χαίρομαι τα παιδιά τα μικρά από τη δικιά μας, το δικό μας το τμήμα να ανεβαίνω στην πρώτη ομάδα. Ναι. Γιατί είναι ζυμωμένα μέσα στον Άρη, ας πούμε. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι είναι τα δικά μας παιδιά μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι. Και είναι καλό αυτό. Να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομών. Ναι. Είναι καλό. Από τη στιγμή που δεν έχετε και επίσημες υποχρεώσεις, φαντάζομαι έχεις τη δυνατότητα, την άνεση αν θέλεις, να παρακολουθείς τα παιχνίδια του Άρη και τα εκτός έδρας, αλλά φυσικά και τα παιχνίδια στο Κλεάνθης Βικελίδης. 4-4 ο Άρης, ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Πώς την έχεις δει έτσι την ομάδα μέχρι στιγμής? Και έχουμε και πολύ πρόσφατα αυτή την ανατροπή τη φοβερή στο Ηράκλειο. Επειδή παρακολουθώ την ομάδα από τα φιλικά κιόλας. Από τα φιλικά, ακόμα από την προετοιμασία, πηγαίνω σε προπονήσεις στο Ρήσιο. Ναι. Δείχνει μια είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα καταρχήν. Ναι. Ομάδα, ναι, όπως το λέω. Ναι. Ο coach κρατάει την ομάδα και τα παιδιά σε μια εγρήγορση πάντα. Ναι. Και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, η οποία φαίνεται στο γήπεδο. Γιατί ο καθρέφτης της Κυριακής είναι η εβδομάδα. Καταλαβαίνεις, ναι, όλη την εβδομάδα, η δουλειά όλης της εβδομάδας είναι αυτό που θα γίνει στο γήπεδο την Κυριακή. Ναι. Εάν υπάρχει χαλαρότητα όλη την εβδομάδα,
να είστε σίγουροι, αν όχι σε μια αγωνιστική, την επόμενη αγωνιστική θα βγει. Θα βγει. Mm. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια ομάδα σοβαρή, χωρίς πρόβλημα, κάποιο άλλο πρόβλημα, mm. έτσι. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναξεκινήσει ο Άρης με 4-4. Είναι όχι, πάρα ναι. πολύ καλό και για τους ποδοσφαιριστές και για την ψυχολογία του κόσμου και γενικά για την ομάδα του Άρη. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη στην Κρήτη με αυτή την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύεις ότι θα βοηθήσει την ομάδα, θα της κάνει περισσότερο καλό? Γιατί όσο να είναι, το να επιστρέψεις από 2-0 και από καλή κακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι και μικρό πράγμα. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Το θετικό της, του αγώνα mm. είναι το ότι η ομάδα κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Να αντιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλές δυνατότητες. Ναι. Το να ευνηδιαστείς ή να ξεκινήσεις κάπως άσχημα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα και πολύ μεγαλύτερο επίπεδο και Ευρώπης, ομάδες Ευρώπης. Έτσι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι η αντίδραση. Ναι. Από τη στιγμή που η ομάδα έδειξε αντίδραση και γύρισε το μάτς, και θα σας πω την αλήθεια, εγώ καθόμουν να το έβλεπα, πίστευα ότι θα το γυρίσει. Έτσι, ναι. Το πίστευα. Γιατί ναι. έβλεπα και είδα ότι τα γκολ που μπήκαν, ας πούμε, το Εργοτέλη ήταν κάποιο λάθος, κάποια κακή αντίδραση, κάποια κακή τοποθέτηση. Από εκεί ναι. πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε ότι ολοκληρωτικά άνοιγε στον Άρη, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Εγώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό στο παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Και βέβαια είναι σημαντικό επίσης ότι και στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια κατάφερε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και πήρε την νίκη. Το ίδιο έκανε και στα Τρίκαλα σε μια πολύ δύσκολη έδρα με τον γκολ του Παυλίδη. Αυτή είναι η Β' Εθνική. Επειδή έχω παίξει Β' Εθνική τα παλαιότερα με την Βέρεια, ναι. ένα εξάμηνο δηλαδή που καταφέραμε και την άνοδο, αυτή είναι η Β' Εθνική. Να καταφέρνεις να μην χάσεις εκτός έδρας και να πάρεις ό,τι μπορείς να πάρεις. Mm-hmm. Εντάξει, που δεν ήμασταν του επίπεδου του Άρη, mm-hmm. ομάδα του επίπεδου του Άρη, mm-hmm. αλλά είχαμε κάποιες μονάδες, είχαμε καλή ομάδα και από εκεί πέρα όλα μέσα στην έδρα σου πρέπει να τα κερδίζεις. Ναι. Mm-hmm. Και έχεις ανέβει, δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά και ο Ηρακλής τη χρονιά που ανέβηκε από τη Β' Εθνική δεν έχασε ποτέ έξω και κέρδιζε μέσα στο Καφτατζόγλου. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Αυτό το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα που κρατάει το απόλυτο στέλνει, λένε πολύ, μηνύματα προς τους υπόλοιπους στην κατηγορία και γενικότερα στην ποδοσφαιρική κοινωνία. Το ενστερνίζεσαι αυτό? Φυσικά, δείχνει ποιος είναι το αφεντικό στην κατηγορία. Εννοείται. Mm. Πρέπει, έτσι θα κερδίσουμε θα κερδίσει ο Άρης το σεβασμό των αντιπάλων του. Ναι. Έτσι κερδίζεται. Με την αγωνιστική σου... με το αγωνιστικό σου πρόσωπο. Ναι. Επειδή γιατί όλοι οι αντίπαλοι θέλουν να παίξουν καλά με τον Άρη, έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά αν δούνε ότι δεν αστειεύεται η ομάδα και δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο, εκεί θα αρχίσουν να σκέφτονται, θα βγει το αίσθηκτο αυτοσυντήρησης στο μην ανοιχτούμε, παιδιά, και ξεφτυλιστούμε. Μάλιστα. Ναι. Και για τη φετινή ομάδα το πιστεύω, έτσι. Ναι. Επειδή παρακολουθούσες τους σύνεγγυς και την περσινή ομάδα, ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά που βλέπεις? Αυτό που μας είπες ότι είναι μια σοβαρή ομάδα ή κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε εμείς, γιατί εσύ εντάξει είχε πιο ποδοσφαιρικό μάτι? Πέρσι η ομάδα είχε μονάδες ναι. Επίπεδου Super League, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Φέτος έχει αυτές τις μονάδες αλλά είναι και ομάδα. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, άμα θα πάρεις και στη Super League, άμα πάρεις 11 παίχτες και τους βάλεις να παίξουν, αν δεν είναι ομάδα, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σωστά. Αυτό που γίνεται φέτος είναι ομάδα. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει... Λέω, έχω πάει στην προπόνηση και αυτό που βλέπω είναι αυτό που είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνουμε, και μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό, Άλεξ, είναι, γίνεται μάχη στην προπόνηση κάθε μέρα. Γιατί είναι πολλοί παίκτες που δεν παίζουν και αρκετοί. Είναι 28 άτομα το ρόστερ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό σας είπα ότι είναι. Αυτό βλέπω και στην προπόνηση. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Έτσι, και αυτό αντανακλά στο προπονητή. Ναι. Και γενικά στο team, και στον κύριο Μερφοφορίδη και στον κύριο Σπανό και στο γυμναστή τον κύριο Βίνο. Ναι. Έτσι. Ναι.
Δικιά τους δουλειά είναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε κανένας άλλο. Είναι αποκλειστικά δικιά τους δουλειά. Ναι. Το Σάββατο ο Άρης αποδέχεται την Παναχαϊκή, μια ομάδα που και αυτή ξεκινήσει καλά. Έχει κάνει τρεις νίκες και μια πρώτη απώλεια στην έδρα της την περασμένη αγωνιστική. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Είναι μια ομάδα που δεν την έχουμε δει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι μια νεανική ομάδα, δεν έχει καν ξένους, με τον Κώστα Κατσουράνη να ηγείται διοικητικά. Εντάξει, υπάρχει ένα, και για μένα, ας πούμε, ένα άγνωστο. Ναι. Αλλά αν θα τη δει ο Άρης με σοβαρότητα, με τη σοβαρότητα που έχει στα αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα, έτσι. Ναι. Σίγουρα αυτό που επιβάλλεται είναι να κερδίσει. Γιατί, όπως σας είπα, μέσα στο Χαριλάο δεν πρέπει να έχει απώλεια τίποτα. Και έχει και μια ευκαιρία καλή τώρα, έχει δύο συνεχόμενα μάτς στο γήπεδό του, αυτό και την επόμενη εβδομάδα με τον Κισαμικό, πριν αρχίσουν έτσι τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια. Να σας πω την αμαρτία μου. Ναι. Από αυτό που έχω δει, μεγάλη κουβέντα θα πω φυσικά, ναι, αλλά από αυτό που έχω δει από την ομάδα, πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα χάσει πουθενά. Είναι μεγάλη κουβέντα, όντως. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί πέρα, εάν γίνει, ξέρω εγώ, αρχίσουν διάφορα προβλήματα και αυτά που δεν ξέρω, σας λέω, εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αλλά τραυματισμών, το ένα το άλλο χτύπα ξύλο. Ναι. Έτσι όπως βλέπω την ομάδα αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι η ομάδα, σας λέω ότι δεν βλέπω κάπου να χάνει. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας το είπε και ο Γιώργος Βαλεριάνος προχθές εδώ που τον φιλοξενήσαμε. Άμα σας το είπε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, εγώ τι να πω. Ναι. Είναι σημαντικό πάντως αυτό που μας λες, γιατί και εσύ την παρακολουθείς την ομάδα. Αυτό βγάζει μια σιγουριά, βγάζει μια εμπιστοσύνη, βγάζει μια σιγουριά και για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο Ρήσιο. Ότι γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά και αυτό, όπως λες και εσύ, δεν μπορεί παρά να βγαίνει στο γήπεδο. Πέρυσι προβληματιζόμουν, φέτος δεν προβληματίζομαι. Ναι. Πέρυσι είχες το άγχος. Και στα μάτς που κέρδιζε, προβληματιζόμουν. Ναι. Φέτος δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Μ' αρέσει να βλέπω την ομάδα. Γιατί ξέρω τι θα δω. Βλέπω κάτι, βλέπω τουλάχιστον δύναμη, βλέπω εάν δεν το παιχνίδι, ας πούμε, δεν πηγαίνει, δεν σου βγαίνει αγωνιστικά, βλέπεις δύναμη. Δεν βλέπεις να παρατάνε, ας πούμε, τη μάχη. Ναι. Να το πω έτσι. Σε αυτούς που λένε, Άλεξ, ότι ο Άρης δεν έχει ποιότητα φέτος, τι λες εσύ? Ότι, γιατί εντάξει, τη δύναμη την έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 4 με πέρσι. 4-4. 4-4. Αποστομωτικός. Και ο Μουρίνιο, οι ομάδες του δεν είχαν ποιότητα και έπαιρνε Champions League και λένε ο Μουρίνιο πήρε Champions League. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, είναι μια σωστή προσέγγιση. 4-4 έχει η ομάδα. Δηλαδή, αν ψάχνουμε να βρούμε κάτι στην ομάδα ενώ έχει 4-4, ναι, τότε τι να πω. Επειδή το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, είναι σύμφωτη η γκρίνια με τον Άρη όμως. Υπάρχει αυτό, είναι ένα θέμα γενικότερα, χρόνια τώρα. Εντάξει, υπάρχει και δικαιολογία, αλλά εντάξει, υπάρχει και δικαιολογία. Ναι. Ότι έχει τραβήξει ο κόσμος πολλά, αλλά εντάξει, να σκεφτεί και ο κόσμος ότι δεν φταίνε οι παίχτες, ας πούμε, αυτοί που είναι τώρα, ή ξέρω εγώ, για κάποια λάθη τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Έτσι. Επίσης υποστηρίζουμε και χειροκροτάμε το σήμα, ναι, το θεσμό. Έτσι. Και το ποιος φοράει τη φανέλα, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος, δεν το βλέπουμε. Και με αυτά που μας λες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και ο κόσμος μας ακούτε, αξίζει να στηριχτεί αυτή η ομάδα, αν μη τι άλλο. Μα φαίνεται η προσπάθεια. Ο κόσμος τι άλλο θέλει? Δηλαδή, άντε να καταλάβω εγώ ότι ξεκινάει κάπως και είναι επιφυλακτικός και αυτά. Η ομάδα δείχνει 4-4. Δείχνει ότι έπαιξε σε ένα μάτς με ένα φιλικό με την Boca Juniors που είναι σοβαρό φιλικό. Δείχνει κάτι, ότι κάτι γίνεται, έτσι. Ναι. Δεν πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Πότε θα τον υποστηρίξουμε, δηλαδή? Αυτός ο κόσμος που ήταν με την Boca Juniors, που δεν πρέπει να έρθει και στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή? Που είναι πιο σημαντικό. Βέβαια. Απείρως πιο σημαντικό κιόλας, όχι απλά. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Ακόμα περισσότερο κόσμο θέλω. Ναι. Να υποστηρίξουμε την ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, να κάνουμε. Είμαστε εδώ που είμαστε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε, να βγούμε από εδώ. Αν όχι, ας την παρατήσουμε την ομάδα να τα καταφέρει μόνη της. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν ανάγκη οι ποδοσφαιριστές. Το λένε και συμμεταξύ τους συζητήσεις, το λένε και δημόσια. Άλλωστε, οι περισσότεροι από αυτούς
Γι' αυτό επέλεξαν και ήρθαν και στον Άρη, γιατί ξέρουν ότι η δυναμική του είναι ο κόσμος. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Πριν με ρωτήσει, αυτό σκέφτηκα. Ναι. Αυτό θέλουν να δουν, αυτό το παλμό. Θα σου το δείξουμε. Και όπως το έχει ζήσει και εσύ ως ποδοσφαιριστής του Άρη, να γεμάτο Βικελίδες, αν δηλαδή ως παίκτης είσαι του 30, του 40, του 50%, λέω εγώ, Άλεξ, αυτομάτως γίνεσαι 70, 80, παίρνεις τερά στα πόδια σου. Θα σας πω κάτι, εγώ τα ζηλεύω τα παιδιά. Τα ζηλεύεις. Θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, γιατί έχω νιώσει το παλμό του Άρη, σας το λέω και να τριχιάζω, έτσι. Αλλά από την άλλη βλέπω τα παιδιά έχουν 4 στα 4 και αυτό και ξέρω εγώ και πάνε να κάνουν μια προσπάθεια, πολύ καλή προσπάθεια και... θέλω να μακάρι να μπορούσα να συμμετέχω στην προσπάθειά τους. Τα ζηλεύω, ειλικρινά τα ζηλεύω. Και μπράβο τους. Ναι. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί πάντως. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί. Γι' αυτό αγωνίζονται έτσι. Και ότι είναι και πολύ μεγάλη τους, αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουν στην καριέρα τους να παίξουν με τον Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Μακάρι να τα καταφέρουν και μακάρι και σίγουρα σκέφτονται έτσι. Ναι. Εγώ το εύχομαι. Και για την ομάδα και για τα παιδιά και για το καθένας ό,τι σκέφτεται. Νομίζω είναι μια καλή αφορμή το μάτι του Σαββάτου. Είναι και ένα μάτι κόντρα σε μια από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος, τουλάχιστον αυτές που έχουν ξεκινήσει καλά στη σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω για τον κόσμο να δώσει επιτέλους ένα πιο δυναμικό παρόν στο γήπεδο. Με 4 στα 4 και ένα μάτς με πρώτος δεύτερος, φυσικά και είναι καλή ευκαιρία. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν θα φύγει απογοητευμένος. Ακόμη και αν ο Μιγέννη το χτυπάω ξύλο τώρα για να με ακούσουν και όλοι, τα καταφέρει η ομάδα, τουλάχιστον θα έχει προσπαθήσει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό δείχνει η ομάδα, ότι προσπαθεί όλα τα μάτς. Εντάξει, δεν είναι, σας λέω, δεν είναι όλοι υπεράνθρωποι. Έτσι, αλλά δείχνουν τα παιδιά και δείχνει η ομάδα ότι πάντα προσπαθεί για να κερδίσει. Ναι. Αυτό θα κάνει και την Κυριακή. Mm. Και εγώ το πιστεύω ότι θα κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Επειδή πηγαίνεις έτσι και παρακολουθείς και αρκετές προπονήσεις, τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τον Δημήτρη το Σπανό, έτσι και ως προπονητικά και ως άνθρωπος, πάντως ο κόσμος γενικότερα με αυτά που λέει, με τις δηλώσεις του μετά, που δείχνει μια σοβαρότητα και ένα σεβασμό, έχει κερδίσει πόντους αρκετούς στην εκτίμηση του κόσμου. Δεν το ξέραμε στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, εδώ μας ήταν λίγο άγνωστος, είναι η αλήθεια. Εγώ έχω αγωνιστεί ως αντίπαλος με τον Δημήτρη, σαν ποδοσφαιριστής που ήταν. Ναι. Έτσι, είμαι τόσο παλιός είμαι. δεν είσαι και τόσο παλιός. Αλλά προπονητικά δεν γνώριζα, δεν είχα εικόνα. Αυτό που δείχνει ο Δημήτρης είναι δουλευταράς, σοβαρότητα και γνώστης του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό έχω πάρει εγώ, έτσι. Ναι. Και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα, γιατί θα σας πω κάτι, τα αποτελέσματα είναι που δείχνουν, είναι εικόνα. Ναι. Σωστά και για τον προπονητή, δοκάρει και μέσα και για τον γύρω, δοκάρει και έξω, από δύο πομπέως τράγους. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή εκεί που λέμε, άμα ήταν 3 στα 3 και χτύπα ξύλο γινόταν το 2-0, θα υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση. Ναι. Για όλους. Ναι. Και είναι νομίζω και η δική του ευκαιρία, είναι στα 48, έχει την πρώτη έτσι πολύ σπουδαία ευκαιρία στην καριέρα του να καθιερωθεί, να φτιάξει το όνομά του. Γιατί κακά τα ψέματα, μια άνοδος με τον Άρη και για τον ίδιο το βιογραφικό του θα το κοσμεί πλέον, άνοδος με τον Άρη. Για όλους μας. Ναι. Για όλους μας είναι αυτό. Για οποιονδήποτε ασχολείται με μια ομάδα, όποια να είναι και αυτή, έτσι, στο βιογραφικό του φαίνονται οι επιτυχίες. Ναι. Δεν φαίνονται οι αποτυχίες. Σε είχα ρωτήσει και πέρσι όταν είχες πρωτοαναλάβει αυτή την για πρώτη φορά τα νέα σου καθήκοντα ως προπονητής τερματοφυλάκων, πλέον είσαι στη δεύτερη σου χρονιά. Κοιτώντας έτσι, γυρίζοντας λίγο πίσω και μετά από αυτούς τους μήνες, αισθάνεσαι δικαιωμένος με την απόφασή σου? Είσαι καλά? Είναι αυτό που θες να κάνεις? Μ' αρέσει, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά. Ναι. Δεν το είχα δηλαδή στο νου μου, αλλά τώρα μ' αρέσει περισσότερο. Ναι. Νιώθω... Διδάσκεις ρε παιδί μου και είναι καλό αυτό. Ναι. Και διαρκώς και πρέπει να εξελίσσει και εσύ. Και διδάσκομαι κι εγώ. Ναι, έτσι, και διδάσκομαι κι εγώ. Ναι.
Μακάρι να, να σε δούμε και στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή, γιατί όχι, άλλωστε έχεις περάσει αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Με... Εντάξει, και σε καλά και σε καλά χρόνια. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ραντεβού λοιπόν όλοι το Σάββατο στο γήπεδο, στο μάζι με την Παναχαϊκή. Και εγώ σας ευχαριστώ και αυτό που είπες, ραντεβού όλοι στο γήπεδο το Σάββατο, να βοηθήσουμε την ομάδα και να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Άλεξ.